Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Κοτρόψο, καλησπέρα και σε όλους το πάνελ σας. Λοιπόν, θέλω να δούμε, έχουμε μία κλιμάκωση και τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και από το πρωί σήμερα από την πλευρά της Τουρκίας και με τις νεότερες δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αλλά και με δημοσιεύματα που υπήρξαν στην Τουρκία, σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Πρώτον, πώς απαντά η Κύπρος σε όλα αυτά? Δεύτερον, σας τα βάζω όλα μαζί για να απαντήσετε συνολικά. Δεύτερον, εάν εκτιμάτε, εάν φοβάστε ότι οι κινήσεις του Μπαρμπαρός και του Φατίχ μπορεί να έχουν πράγματι κάποιο αποτέλεσμα μέσα στις επόμενες ημέρες. Και τρίτον, εάν θεωρείτε ότι ήταν επαρκής και θα έλεγα δυναμική η απάντηση που έχει δοθεί μέχρι αυτήν την ώρα από τον δυτικό παράγοντα, και αναφέρομαι τόσο στο State Department όσο και στην Φραντσέσκα Μογκερίνη, την Ευρωπαία Επίτροπο, όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Τουρκία, συνεχίζοντας την ατυχέστατη προσέγγιση της αυθαίρετης παρέμβασης, κάποιοι την χαρακτηρίζουν πειρατεία, προσπαθεί να αποφύγει την αυτοαπομόνωση την οποία η ίδια έχει δημιουργήσει στον ενεργειακό τομέα. Είναι γνωστό ότι στην περιοχή μας, στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και στην λεκάνη της Λεβαντίνης, με μία σειρά από συνεργασίες, τις οποίες πρωταγωνιστούν η Κύπρος και η Ελλάδα, με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, τον Λίβανο και άλλες χώρες στην περιοχή, την Ιορδανία, με όλες ουσιαστικά πλην της Τουρκίας, εξυφαίνεται ένα δίκτυο για μηδέα ωφέλεια από την αξιοποίηση του ενδεχόμενου του όρου πλέον ενεργειακού πλούτου μέσα από τον σεβασμό, τον αλληλοσεβασμό και των κρατών βεβαίως και το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία με αυτά που κάνει αυτές τις μέρες, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας απόψε, μιλώντας κάπου αμέσως πριν σε μια συγκέντρωση που ήμασταν, χαρακτήρισε αυτή την λογική ουσιαστικά σαν μια δεύτερη εισβολή. Διότι η καταπάτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της δημοκρατίας μέσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, η οποία αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου ορίστηκε μέσα από συμφωνίες με τα γειτονικά κράτη και με βάση το διεθνές δίκαιο. Την συνθήκη, την γνωστή συνθήκη του 1982 για το δίκαιο της θαλάσσης των ΗΠΑ. Άρα λέτε κύριε Προδρόμου, γιατί είναι σημαντικό αυτό που λέτε, που είπατε, δεύτερη εισβολή χαρακτηρίζεται την προσπάθεια της Τουρκίας να καταπατήσει την Κυπριακή ΑΟΣ. Βεβαίως, διότι είναι εντελώς εκτός νόμου και εντελώς εκτός οποιασδήποτε λογικής το να λέει η Τουρκία ότι θα κάνει γεωτρήσεις μερικές δεκάδες ναυτικά μίλια δυτικά από την ακτή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ωραία. Βεβαίως, πείτε μου σας παρακαλώ, αν το επιχειρήσει, και το λέω γιατί παλαιότερα υπήρχε παρουσία αμερικανικού στόλου στην περιοχή, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με αν κάνω λάθος, το τελευταίο χρονικό διάστημα, τις τελευταίες μερικές εβδομάδες, δεν υπάρχει έντονη τουλάχιστον αυτή η παρουσία. Υπάρχει πιθανότητα, φοβάστε, ότι η Τουρκία μπορεί να επιχειρήσει να προχωρήσει σε έρευνες ή ακόμα και γεωτρήσεις σε περιοχές που ανήκουν στην Κυπριακή ΑΟΣ? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση μας εδώ και καιρό, γνωρίζοντας τις απειλές και τις μεθοδές της Τουρκίας, έχει σχεδιάσει μια σειρά από προληπτικά μέτρα, ορισμένα των οποίων ενεργοποιούνται. Καταρχάς, από τις 2 του μήνα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε απευθυνθεί στον Γενικό Γραμματέα, στον κύριο Γκουτέρες, επισημένοντας ότι μιλάμε εδώ για κατάφορες παραβιάσεις της νομιμότητας, ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα πρέπει να αντιδράσουν, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος μέλος των Ηνωμένων Εθνών και κινείται με βάση το δίκαιο της θαλάσσης των Ηνωμένων Εθνών και ότι θα πρέπει η Τουρκία να ανακληθεί σε τάξη. Ταυτόχρονα, γνωρίζετε ίσως ότι ήδη η Δημοκρατία κινείται με νομικά μέτρα
εναντίον των φυσικών προσώπων πλέον, τα οποία συμμετέχουν σε αυτές τις επιχειρήσεις, τις τουρκικές επιχειρήσεις, είτε είναι Τούρκοι είτε είναι υπήκοοι άλλων κρατών. Υπάρχει τρόπος, γιατί υπάρχουν ποινικές ευθύνες άμα πρόκειται για την παραβίαση, δε, την καθαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Και βεβαίως ταυτόχρονα έχουμε δει ότι υπήρξε η πολύ σαφή και ισχυρή αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την αντιπρόεδρο, την επίτροπο, την εκπρόσωπο, την κυρία Μογκερίνη. Τις επόμενες μέρες στη Ρουμανία ο πρόεδρος στο άτυπο συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, γιατί έχουμε και εκεί τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από τον Μάρτιο του 2018, όταν χρειάστηκε πολύ σαφείς τοποθετήσεις και καταδίκη της Τουρκίας, θα επαναφέρει το θέμα στους 27 εταίρους μας. Και βεβαίως ταυτόχρονα γίνονται κινήσεις εκεί όπου μπορούμε να έχουμε ρίσματα. Ταξιδεύει αυτή τη στιγμή στο Παρίσι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος θα έχει εκεί συνάντηση με τον ομόλογό του τον Γάλλο, με την ηγεσία της γαλλικής εταιρείας που ενεργοποιείται με συμβόλαια στην Κυπριακή ΑΟΣ. Και βεβαίως έχουμε δει και την τοποθέτηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ναι. Πολύ σημαντική θέση που έχει πάρει η Ρωσία, η Αίγυπτος, οι Ηνωμένες Πολιτείες, και δικαιολογημένα έχετε σημειώσει ότι η Τουρκία κινείται σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, προσπαθεί να αξιοποιήσει κάποια δεδομένα, αλλά νομίζω ότι επειδή εμάς, αν θέλετε, τα μέσα μας είναι το διεθνές δίκαιο, είναι ειρηνικά πάντοτε, δεν πρόκειται να δεχτούμε σε καμία περίπτωση την προσπάθεια της Τουρκίας να δημιουργήσει τεχνητή κρίση, συνθήκες αμφισβήτησης, γιατί το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι τώρα έχει προχωρήσει και έχει δώσει αποτελέσματα. Άρα ουσιαστικά περιγράφεται, να το πω έτσι δημοσιογραφικά, ότι η Λευκωσία βρίσκεται σε διπλωματικό συναγερμό αυτές τις ώρες, αυτές τις μέρες. Οπωσδήποτε, και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει επισημάνει στον κύριο Γκουτέρες ότι αυτές οι ενέργειες της Τουρκίας δυναμητίζουν και την δική του πρωτοβουλία, την οποία εμείς χαιρετήσαμε. Για επανεκκίνηση των συνομιλιών, λέτε. Για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Δεν μπορεί να μιλάμε για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και η Τουρκία να επιτίθεται ουσιαστικά να παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, ότι ουσιαστικά, εάν δεν αρθούν, μου λέτε, όλες αυτές οι συνθήκες των τουρκικών προκλήσεων και της αμφισβήτησης της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στα όρια της Κυπριακής ΑΟΣ, δεν πρόκειται να έχουμε επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό. Βεβαίως, δεν γίνονται διαπραγματεύσεις με αυτές τις συνθήκες και με πολεμικές απειλές. Όμως, κύριε Κοτρότσο, ταυτόχρονα εμείς επιμένουμε στην επανέναρξη, γιατί η Τουρκία εδώ και σχεδόν 2 χρόνια από το αδιέξοδο που προκάλεσε στο Κράμ Μουντανά προσπαθεί με τρόπο διαρκώς συστηματικά να εξουδετερώσει το πλαίσιο Γκουτέρες, να εξουδετερώσει την διαπραγμάτευση την οποία είχαμε φτάσει Κύπρος και Ελλάδα συντονισμένη. Είχαμε φτάσει να έρχεται η Τουρκία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων απέναντι στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και με υποχρέωση να μιλήσει επιτέλους για την ασφάλεια, τα κατοχικά στρατεύματα, τις εγγύησεις. Αυτό η Τουρκία εδώ και 2 χρόνια, είτε μέσω των Τουρκοκυπρίων με όλα αυτά που λένε για θετική ψήφο, είτε και με τις παρεμβάσεις του κ. Τσαβούσογλου, προσπαθεί να το ξεχάσουμε και να πάμε σε κάποιο άλλο πλαίσιο. Ταυτόχρονα λοιπόν, σημειώνοντας ότι η Τουρκία ουσιαστικά δυναμητίζει τις διαπραγματεύσεις, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας καλεί τον Γενικό Γραμματέα να διαφυλάξουμε μαζί την διαδικασία, την ειρηνευτική μέσω διαπραγματεύσεων για την εξέβρεση μιας συμφωνίας. Πείτε μου κάτι, κύριε Προδρόμου, τελευταίο. Δύο πολύ σύντομες απαντήσεις, παρακαλώ. Πρώτον, εάν ο πρόεδρος Αναστασιάδης είναι σε επικοινωνία με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, πιθανώς και με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, προκειμένου να υπάρξουν συντονισμένες κινήσεις το επόμενο χρονικό διάστημα, και ποιες είναι αυτές? Και δεύτερον, εάν θεωρείτε, υπάρχει μια ανάλυση που γίνεται από ορισμένους στην Αθήνα, ότι εάν υλοποιηθεί αυτή η προσπάθεια επαναπροσέγγισης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ενδεχομένως και η επίσκεψη
του Αμερικανού Προέδρου στην περιοχή, εάν αυτό είναι κακά νέα για την Κύπρο. Δηλαδή, εάν η στήριξη που είχε μέχρι τώρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και στο πλαίσιο της τριμερούς με το Ισραήλ δεν είναι τόσο θερμή στο μέλλον. Κοιτάξτε, την συνεννόηση, τον πλήρη συντονισμό με την Ελλάδα να την θεωρείτε αυτονόητη υπάρχει πάντοτε και με τον Πρωθυπουργό και με τον Πρόεδρο τον κύριο Παυλόπουλο, και βεβαίως δεν αναφέρθηκα στην σαφή στήριξη της Ελλάδας που δόθηκε από την πρώτη στιγμή, γιατί εμείς μεταξύ μας την θεωρούμε αυτονόητη. Αλλά όσον αφορά τις διεθνείς εξελίξεις, και βεβαίως παρακολουθούμε και την ένταση ανάμεσα στην Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον έχουν συγκεκριμένα συμφέροντα, και τα συμφέροντα δεν είναι μόνο από την Αμερικανική εταιρεία που ενεργοποιείται στην ΑΟΣ της Κύπρου, είναι γενικότερα, διότι έχει διαφανεί ότι υπάρχουν σταθεροποιητικές δυνάμεις στην περιοχή, και αυτές είναι η Ελλάδα, είναι το Ισραήλ, είναι η Κύπρος, και από σταθεροποιητικές τάσεις που είναι η Τουρκία. Τώρα, εμάς δεν μας ενοχλεί αν υπάρξει α ή β τροπή ή εξομάλυνση σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό και με τον πρόεδρο Πούτιν, που τον είπε ο πρόεδρος πρόσφατα στο Πεκίνο, υπογράμμισε ότι μακάρι να είναι καλή η σχέση της Ρωσίας με την Τουρκία, προκειμένου να μπορέσει μια χώρα όπως είναι η Ρωσία ή όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, με σαφείς θέσεις στο Κυπριακό, να υποβοηθήσει επηρεάζοντας την Τουρκία. Αυτή είναι η δική μας προσέγγιση. Δεν θεωρούμε λοιπόν ότι κατά ανάγκη, αν υπάρξει εξομάλυνση στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, αυτό θα βλάψει την υπόθεσή μας. Εμείς ξέρουμε ότι η συμπόρευση με κάποιες θέσεις αρχών με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή και με την σταθεροποίηση της περιοχής ούτως ή άλλως ισχύει, και η Κύπρος και η Ελλάδα μετράνε. Μάλιστα. Κύριε Προδρόμου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία. Νομίζω ότι μας δώσατε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Ευχαριστώ πολύ που είσαστε αυτή την προχωρημένη ώρα μαζί μας.